Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον διεθνολόγο, οικονομολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Κύριε Ευτυχίδη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Καλησπέρα κύριε Φιλιππακόπουλε, χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Άστε καλά. Να ξεκινήσουμε σας παρακαλώ από τα της Αμερικής. Πολλοί λένε ότι αυτή η ιστορία τους θυμίζει τα όσα έγιναν με τον πόλεμο του Βιετνάμ, με τις τότε αντιδράσεις και διαδηλώσεις που είχαμε. Είναι διαφορετικά πράγματα βέβαια, γιατί τότε η Αμερική ήταν άμεσα εμπλεκόμενη στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ωστόσο, αυτές οι αναταραχές, οι διαδηλώσεις και μάλιστα σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια, κάτι δείχνουν. Όντως, πραγματικά υπάρχουν κάποιοι που συγκρίνουν τις δύο περιπτώσεις. Βέβαια, δεν υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, κοινός τόπος, αλλά ουσιαστικά ο κοινός τόπος είναι μια πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής απέναντι σε τέτοια ζητήματα που δυστυχώς δεν αλλάζει τα τελευταία χρόνια και ίσως είναι αυτό που προκαλεί πλέον και ξεσηκώνει τους Αμερικανούς φοιτητές. Έχουμε δηλαδή μια στάση της κυβέρνησης Βάιντεν η οποία κριτικάρεται, δέχεται κριτική αυτή τη στιγμή από ένα πολύ μεγάλο κοινό και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βέβαια γνωρίζουμε όλοι την ισχυρή δύναμη του Ισραηλινού λόμπι και γι' αυτό βλέπουμε και τις εικόνες που βλέπουμε. Ναι. Υπάρχει αντίδραση. Στην Αμερική έχει τεθεί και το ζήτημα της χρηματοδότησης των Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Από πού προέρχεται αυτή η χρηματοδότηση? Ποιος χρηματοδοτεί? Αν είναι από εταιρείες Ισραηλινών συμφερόντων, δηλαδή αυτό λέτε. Ακριβώς έχουν μπει πολλά τέτοια ζητήματα. Έχουμε δει συγκρούσεις από αντιδιαδηλωτές. Έχουμε δει την αστυνομία να διαλύει τα κάμπ, συλλαμβάνοντας για πρώτη φορά ίσως και καθηγητές, όχι μόνο φοιτητές. Γενικά βλέπουμε πολύ σκληρές εικόνες. Βέβαια, απέχει πολύ από τις κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Να σας ρωτήσω κάτι. Σε πολιτικό επίπεδο, μέχρι τώρα αυτές οι διαδηλώσεις και τα όσα βλέπουμε, πολιτικά νομίζω ότι πιο πολύ έχει στοιχήσει στο Biden ιστορία. Έτσι είναι στο... θεωρώ ότι πρακτικά με τη ρητορική και με την πολιτική που ασκεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Biden κινδυνεύει να χάσει μια ολόκληρη γενιά. Ναι. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα και ίσως να δούμε στις αμέσως επόμενες ημέρες, είναι κοντά οι αμερικανικές εκλογές πλέον, πλησιάζουν, να αλλάζει λίγο ίσως η ρητορική, να λιάνει κάπως το κλίμα απέναντι και στις αντιδράσεις που υπάρχουν πλέον και στο εσωτερικό. Και νομίζω ότι είναι και βούτυρο στο ψωμί του Τραμπ όλη αυτή η ιστορία. Ο οποίος Τραμπ όμως έχει επίσης φιλοϊσραηλινή στάση, οπότε δεν φαίνεται να καρπώνεται τις διαδηλώσεις των φοιτητών. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι οι φοιτητικές διαδηλώσεις τροφοδοτούν ουσιαστικά τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει καταγγείλει μεν τον Biden για την πολιτική που ασκεί. Ακριβώς. Για διάφορους άλλους λόγους, όχι όμως για τη στήριξη προς το Ισραήλ. Μάλιστα. Οπότε τώρα, μιας και είμαστε στο θέμα με το Ισραήλ, αυτή την απόφαση του Ερντογάν για να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές και εισαγωγές και εξαγωγές με το Ισραήλ, πώς την είδατε? Αναμενόμενη αν δούμε την ρητορική που ασκεί η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, αλλά θα πρέπει να επισημαίνουμε και πάλι τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η Ελλάδα, τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η Τουρκία. Έχουμε έναν αμυντικό άξονα, μια καλή συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Ουσιαστικά το Ισραήλ τροφοδοτείται και στρατιωτικά μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας, να μην το ξεχνάμε. Από την άλλη έχουμε μια Τουρκία η οποία φεύγει από τη Δύση. Για όσους δεν το καταλαβαίνουν, το τελευταίο αυτό επεισόδιο είναι ένα ακόμη βήμα που δείχνει ότι η Τουρκία πλέον έχει σταδιακά αποχωρεί από τη Δύση. Το άλλο ήταν η επίσκεψη του ηγέτη της Χαμάς και η προφανής παρουσία του στην Τουρκία μέχρι και σήμερα. Δεν φαίνεται να φεύγει ο Χανίγια από την Τουρκία. Δείχνουμε λοιπόν και έχουμε από την άλλη Ηνωμένες Πολιτείες και δυτικούς συμμάχους που κρατούν απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία μια στάση ίσων αποστάσεων. Κανένας δεν σχολιάζει, για παράδειγμα, τη συνεχόμενη κατοχή του Κυπριακού εδάφους και η κυβέρνησή μας από ότι αποφεύγει να θέτει ένα τέτοιο θέμα, μην χαλάσουμε το καλό κλίμα, και από την άλλη συνεχίζεται το χάδι στην Τουρκία, γιατί πραγματικά η Δύση φοβάται
ότι η Τουρκία θα φύγει. Η Τουρκία έχει φύγει, αλλά απλά δεν το έχει ανακοινώσει. Μάλιστα. Τώρα, στο πλαίσιο όσων, όπως μας τα περιγράψατε, κύριε καθηγητά, να ρωτήσω, στις 10 μέρες, πόσο είναι, θα έχουμε τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Τουρκία. Περιμένουμε κάτι από αυτή τη συνάντηση. Αφού διευκρινίσω ότι δεν είμαι καθηγητής. Εντάξει. Σας αναβάθμισα εγώ. Κοιτάξτε, ο διάλογος με την Τουρκία είναι επιθυμητό να υπάρχει. Αλλά η ουσία είναι η βάση αυτού του διαλόγου. Συζητάμε και συνδιαλεγόμαστε με τους Τούρκους επάνω σε ποια βάση. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Μιλάμε γενικά, μιλάμε όπως είπε κάποιος ότι ήρθε η στιγμή πλέον να μιλήσουμε και για καθορισμό θαλασσίων ζωνών. Και αν ναι, ποια είναι η στάση μας σε αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει για τις συζητήσεις αυτές που διεξάγονται μέσα σε αυτό το καλό κλίμα σύμφωνα με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών και έχοντας κάποια πρακτικά βήματα προς το παρόν από την πλευρά μας. Η Τουρκία απλά σταμάτησε να παραβιάζει τον εναέριο χώρο μας. Εμείς έχουμε δώσει πρόσβαση στα νησιά με βίζες, καλλιεργούμε ένα καλό κλίμα. Οι Τούρκοι συνεχίζουν την ακραία ρητορική. Οι Τούρκοι βάζουν το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας μέχρι και στα σχολικά τους βιβλία. Ως μάθημα. Στα σχολεία. Επομένως, κάποια στιγμή θα πρέπει και εμείς που αγνοούμε τη δικιά μας ιστορία, αποκρύβουμε τη δικιά μας ιστορία. Για παράδειγμα, δεν μιλάμε για τις γενοκτονίες των ελληνικών πληθυσμών στη Μικρασία και τον Πόντο, παρά σε 2-3 γραμμούλες. Δεν θέτουμε το ζήτημα επίσημα, δεν διεκδικούμε κάτι από την Τουρκία. Θα πρέπει να βάλουμε και εμείς ένα θέμα, ένα πλαίσιο συζήτησης, ώστε να υπάρξει συνδιαλλαγή. Σε μία συνδιαλλαγή κάποιος δίνει και κάποιος παίρνει. Θα είναι εντελώς πρωτότυπο να δίνει μόνο ένα. Μόνο να δίνουμε, λέτε, χωρίς να πάρουμε και εμείς τίποτα, λέτε. Μόνο να δίνουμε, χωρίς να πάρουμε και εμείς τίποτα. Επομένως, θα πρέπει, εγώ αντιμετώπισα με επιφυλακτικότητα και την διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας που έχουμε υπογράψει. Μάλιστα, θεώρησα ότι πραγματικά δεν προσφέρει τίποτα. Τι προσέφερε μέχρι στιγμές? Προσέφερε μια σχετική ηρεμία. Το λέω σχετική ηρεμία γιατί ότι δεν πετάνε τα τουρκικά αεροπλάνα εξυπηρετεί και την Άγκυρα. Είναι σε ακραία οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Μάλιστα. Και ουσιαστικά τίποτα άλλο. Η ρητορική παρέμεινε η ίδια. Η Άγκυρα παραμένει σταθερή στη σχέση της. Έχει τα ίδια αιτήματα. Δεν έχει κάνει πίσω ούτε ένα βήμα. Και μια κανονική μέρα σαν να μην τρέχει από λόγες τίποτα. Μάλιστα. Οπότε να δούμε, γιατί ακούγονται μέχρι και σενάρια μήπως υπογραφεί και νέα. Μια πιο εμπλουτισμένη διακήρυξη, τέλος πάντων, μετά από τη συνάντηση της Άγκυρας. Θα έχετε ακούσει προφανώς και εσείς αυτές τις πληροφορίες που διακινούνται. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Τα σενάρια είναι διάφορα αυτή τη στιγμή. Κάποιοι μιλούν ή θα ήθελαν ίσως να δουν μια επέκταση αυτής της συνάντησης. Ναι, πιο... Αλλά στην ουσία, ξαναλέω, το ζητούμενο είναι... Τι σημαίνει αυτή η συνεργασία, τι σημαίνουν κάποιες περίεργες δηλώσεις του εξωτερικών του κ. Γεραπετρίδη σχετικά με προκαθορισμό των θαλασσίων ζωνών, ποιες είναι ακριβώς οι θέσεις μας. Δυστυχώς γίνονται διαπραγματεύσεις, τις οποίες αγνοούμε ή τις μαθαίνουμε μέσω Τουρκίας ή μέσω Τρίτων. Αυτό ίσως θα έπρεπε να το δει και η δική μας κυβέρνηση λίγο καλύτερα. Μάλιστα. Κύριε Φτυχίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση. Επίσης,